Κύριε Πρόεδρε των Τουριστικών Πρακτόρων, κύριε Μαντοβάνη, είστε ο άρχοντα σήμερα εδώ, εδώ στην έκθεση ταξίδι, στη Λευκοσία. Πέστε μου τα δεδομένα της έκθεσης, πώς τα βλέπετε, η δεύτερη μέρα, πώς πάμε. Φαίνεται ότι σήμερα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Η επισκεψιμότητα αυτής της έκθεσης είναι πάντα καλή, όλα τα χρόνια. Το κοινό αγάπησε αυτήν την έκθεση και υπολογίζουμε ότι εάν συνεχιστεί η κίνηση όπως είναι αυτήν τη στιγμή, ότι θα έχουμε περίπου 10% περισσότερους επισκέπτες φέτος. Τι σκοπούς έχει αυτή η έκθεση, ποιοι είναι οι προορισμοί αυτής της έκθεσης και γιατί γίνεται το ταξίδι? Κοιτάξτε, ο κυριότερος σκοπός αυτής της έκθεσης είναι για να την επισκεφθεί ο Κύπριος που θέλει να κάνει διακοπές ως επιτοπλίστων το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο, να βρει μαζεμένα όλα τα προγράμματα των διοργανωτών ταξιδίων και ίσως να αποφασίσει εδώ ή να αποφασίσει αργότερα ποιον ταξίδι, ποιον πακέτο αρμόζει στις ανάγκες του. Φέτος τα μέλη μας, λόγω και της οικονομικής, των οικονομικών συνθήκων που επικρατούν στον τόπο μας, έχουν προσαρμόσει τα προγράμματά τους και προσφέρουν πραγματικά πολύ καλές, πολύ καλά πακέτα σε πολύ καλές τιμές, ειδικά στα ελληνικά νησιά. Συνήθως οι ταξιδιώτες προς τα έξω, πού πηγαίνουν, το ποσοστό, ποιο ποσοστό πάει η Ελλάδα και αλλού? Για το καλοκαίρι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί είναι οπωσδήποτε τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μια μείωση της Αθήνας λόγω της κατάστασης που επικρατούσε, λόγω απεργιών, λόγω ίσως και ορισμένων επεισοδίων και επίσης και λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στον τόπο μας. Αλλά πιστεύουμε ότι τα νησιά θα είναι εξίσου δημοφιλή όπως και πέρσι, αν όχι περισσότερο. Ποσοστό θα έλεγα ότι περίπου 50% των καλοκαιρινών διακοπών καταλήγουν στα ελληνικά νησιά και το άλλο 50 οπουδήποτε αλλού από κεντρική Ευρώπη. Φέτος ίσως να υπάρξουν και αρκετοί που θα πάνε Ιταλία και Ισπανία λόγω και της έλευσης της γνωστής αερογραμμής χαμηλού κόστους, η οποία εξυπηρετεί από την Πάφων την Ιταλία, 4 αεροδρόμια της Ιταλίας, και από την Λάρνακαν έναν αεροδρόμιο της Ιταλίας και έναν της Ισπανίας. Τα τελευταία 15 χρόνια γίνεται αυτή η έκθεση. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Κάθε χρόνο είναι και καλύτερη. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Όπως είπα και προηγουμένως, ο κόσμος αγάπησε αυτή την έκθεση. Κύριε Πρόεδρε των Τουριστικών Πρακτόρων, κύριε Μαντοβάνη, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, να στηρίζουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ και πράγματι είστε πάντα δίπλα μας και μας στηρίζετε είτε για εξερχόμενον τουρισμό είτε για εισερχόμενο. Και τα συγχαρητήρια μου.